τέλη με αρχέ Αυγούστου, πιο νωρί από ποτέ αναμένεται να πιστοθούν στου λογαριασμού των δικαιούχων οι επιδοτήσει ή αλλιώ οι ενισχύσει των παραγωγών. Το μέρο τη πρώτη δόση που θα καταβληθεί θα είναι μεγαλύτερο από τη συνήθω, όπω διευκρίνησε ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου, απόφαση ευθυγραμμισμένη, όπω διευκρίνησε, στα δυσχερή δεδομένα που καλλιέργησε ο κορονοϊό. Η παραδοσιακή ημερομηνία Τη της πρώτης δόσης κάθε χρόνο ήταν μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Φέτος με απόφαση της Κομισιόν τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και όχι το μήνα Οκτώβριο. Εκτός που θα δοθεί νωρίτερα θα δοθεί και παραπάνω δηλαδή πέρυσι είχε δοθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης σαν προκαταβολή, φέτος θα δοθεί το 80% της βασικής ενίσχυσης σαν προκαταβολή για να ενισχυθούν με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή μας α, λόγω του κορονοϊού και από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό. Απαραίτητη διαδικασία για να πιστωθούν τα χρήματα που θα ανακουφίσουν έστω και προσωρινά τους παραγωγούς είναι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Για το λόγο αυτό και σήμερα τα γραφεία της Ένωσης παρέμειναν ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, ενώ το ίδιο διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 9 το βράδυ θα ισχύσει και την ερχόμενη Δευτέρα, αν και ήδη ένα μεγάλο ποσοστό δικαιούχων έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Από τις 15 Ιουνίου και μετά είναι 1% ποινή επί της ενίσχυσης για μία εβδομάδα, έχουν ένα περιθώριο, συν ότι όταν τελειώσει η καταληκτική ημερομηνία της εβδομάδος, λόγω ανωτέρας βίας και μόνο, θα μπορούμε να δεχόμαστε ε, 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 αιτήσει. Επομένω, όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει, είναι καλό να έρθουν να ενεργοποιήσουν μέχρι και τη Δευτέρα για να προχωρήσει η διαδικασία του έτου 2020. Πάντω, μετά την παρέλευση τη ημερομηνία, για μία εβδομάδα θα γίνονται δεκτέ οι ενεργοποιήσει με πρόστιμο 1%, ενώ ω εξαιρέσει και μόνο και με γνώμονα τον παράγοντο έκτακτη ανάγκη θα μπορούν να ενεργοποιούνται δικαιώματα πέραν τη επόμενη εβδομάδα, καθώ ο κανόνα επιβάλλει σε όσου δεν θα κάνουν την ενεργοποίηση μέσα σε αυτό το διάστημα, δεν θα πιστώνονται τι επιδοτήσει του. Μέχρι και χθε, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουνίου είχαν ενεργοποιηθεί στο νομό Ηρακλείου το 88% των ενεργοποιήσεων. Σε όλη την ελληνική επικράτεια ενεργοποιούν 635.000 παραγωγοί και είχαν μείνει χωρίς οριστικοποιημένες δηλώσεις, δηλαδή δεν είχαν οριστικοποιήσει μέχρι και την Παρασκευή 160.000 παραγωγοί. Γι' αυτό καλούμε και εμείς με τη σειρά μας. Όσοι παραγωγοί το έχουν αμελήσει, επειδή η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου τη Δευτέρα, να έρθουν να ενεργοποιήσουν, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές, έχουμε το περιθώριο το επόμενο δεκαήμερο να τις κάνουμε.